Καλησπέριτος, τι λέει ρε τσακαλή, ελπίζω όλοι μα όλοι να είστε πάρα μα πάρα πολύ καλά. Σήμερα είναι Πέμπτη και τι έχει κάθε Πέμπτη, ένα διαφορετικό game και σήμερα θα παίξουμε το The Touch, είναι πάλι horror game, το οποίο φαίνεται απειλητικό, είναι demo, είναι αυτά τα free που βγάζουν, ναι, και είναι για λίγο, είναι ό,τι πρέπει για την Πέμπτη και ήδη από το μενού είναι προκλητικό, είναι γη, δεν ξέρω πώς να την περιγράψω, σαν μια γκράνη αράχνη και με κοιτάει. Ακούω δείχτες ρολογιών, ακούω σκυλιά από πίσω και με το που πατήσω play θα με πλησιάσει. Ακούμε ένα περίεργο θόρυβο, ο οποίος προέρχεται από το σαλόνι και λογικά θα πάμε να το τσεκάρουμε γιατί είναι το σπίτι μας. Είμαστε γυναίκα και έχουμε και μωρό παιδί, αυτό το διάβασα στο description και το ξέρω. Και περπατάει πάρα μα πάρα πολύ αργά και δεν βλέπω να ψήνεται να τρέξει, με την καμία όμως. Και εδώ είναι ένα ζευγάρι το οποίο είναι creepy. Εδώ είναι το μωράκι μας, ε. Πού είσαι μπεμπάκο μου, δεν ξέρω άμα είναι μπεμπάκο ή μπέμπα. Στα ροζ τη βλέπω. Πιθανότατα να είναι μπέμπα, γιατί έχει από τώρα το ABCD, δεν έχω ιδέα. Γενικά το σπίτι θα είναι μεγάλο, φαντάζομαι πως ναι. Γιατί στο μπάνιο, μπάνιο είναι αυτό, ναι. Εν τω μεταξύ το μπάνιο είναι, λες και είναι οικοδομή ρε, λες και είναι στα μερεμέτια. Ακούω βρύσες να στάζουνε. Ακούω τα πάντα, τρομακτικό είναι να πω έτσι. Να ξέρετε. Άρα αν τρομάξετε δεν ευθύνομαι εγώ. What? Πριν κοιμηθώ, πριν πάω στο κρεβάτι, λογικά ήταν κλειστή. Την κλείσ. Τι έγινε ρε παιδιά, έπεσε η καρέκλα. Κάποιος είναι εδώ, έλατε, θα δείξει. Λογικά ναι, γιατί spoil alert, είναι horror game. Άρα κάποιο φάντασμα θα είναι, κάποιο πνεύμα. Τη σήκωσα από μόνος μου, γιατί έχουμε τρία πιάτα. Εν τω μεταξύ άντρα δεν έχουμε. Πάλι η TV άνοιξε, είναι μια φρίκη. Τι έλεγα, γιατί έχουμε τρία πιάτα. Δεν ξέρω αν υποδηλώνει, κάτσε το μωρό δεν τρώει εδώ. Είναι το μόνο σίγουρο. Θα μου πεις βέβαια έχει την αλφαβήτα από τώρα μέσα στο δωμάτιό του. Πάμε να την κλείσουμε ξανά. Τι θα γίνει ρε, τηλεόραση. Ωπα ρε μπρο. Πού είναι αυτό. Μου κάνεις πλάκα τώρα. Πρέπει να πάμε να δούμε ότι το μωρό είναι ασφαλές. Έρχομαι μωρό βέβαια έτσι όπως περπατάει αυτή. Πού ήταν οι σκάλες από εδώ. Έτσι όπως περπατάει αυτή θα φτάσουμε το Πάσχα θα έλεγα. Αλλά το Πάσχα είναι τώρα. Σύντομα. Άρα να πούμε τα Χριστούγεννα. Βέβαια έχω ένα πρόβλημα εγώ με τις εποχές. Όποιος μένει μέχρι το τέλος του βίντεο ξέρει τι εννοώ. Ρολογάκι. Φυσικά όταν θα πλησίαζα θα έκανε ένα τρομακτικό ήχο. Κάτσε το μωρό, είναι εδώ. Είναι όλα καλά μπέμπα. I need to grab my baby and leave. Λογικό. Ένα horror game που λειτουργεί με τη λογική. Να φανταστώ δεν μπορώ να ανοίξω ε. Το μωρό γεμάτο του καλού καιρού. Δεν πίστευα να τα κάνεις εσύ όλα αυτά. Τρέμει η καρδιά μου. Τι να κάνω. Τι να κάνω, μπορώ να κάνω κάτι, μην πεθάνεις, όχι jumpscare, έλα να μάθουμε την αλφαβήτα. Α, έχει δίπλα για αμαξάκια, σταμάτα τώρα, α. Κοίτα να δει, όχι από εδώ, άκου να δεις, δεν τρέχει κιόλας ρε, βέβαια εντάξει τώρα δικαιολογείται, έχει το μωρό στην αγκαλιά της, βέβαια θα πρέπει να σωθώ. Πρέπει να φύγουμε. Πρέπει οπωσδήποτε. Με έπιασε. Δεν υπήρχε τρόπος να σωθώ. Τι θα μου κάνεις. Τι φας. Ευτυχώς είχα τα ακουστικά μου σχετικά χαμηλά. Αυτό ήταν τελείωσε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπορώ να σωθώ. Δεν μου γράψε ότι αυτό ήταν το κακό τέλος ή το καλό. Μάλλον αυτό ήταν. Άρα πάμε να βρούμε και ένα δεύτερο. Δεν πειράζει. Θα βάλουμε δύο horror game στην Πέμπτη. Τώρα αν είχε και κάποιο άλλο τέλος, δεν ξέρω. Μπορεί να προλαβαίνεις να φύγεις. Θα το έχω από κάτω. Δοκιμάστε το εσείς αν μπορεί να φύγετε. Πάω να βρω και κάποιο άλλο να συμπληρωθούν να έχουμε δύο horror game. Δεν το πιστεύω ότι ήταν τόσο δυνατά ήχος που με τρόμαξε πριν μπόρε. Και φυσικά δεν θα έχει να το φτιάξω. Λέγεται ότι ήταν σαν σερ. Είδα ότι είναι μικρούλι. Έχουμε δύο horror game. Και αυτή η σειρά παλιά, όταν έπαιζα πάνω από ένα horror game, λεγόταν Τρόμαξε με αν μπορείς. Άρα δεν ξέρω ποιο επεισόδιο μπορεί να είναι αυτό. Το τέταρτο. Νομίζω ναι. Βλέπουμε έχουν κάνει τρομερή δουλειά. Όχι εντάξει, ωραίο είναι. Πρέπει να πάρουμε τα σασέρ. Δεν ξέρω. Το σασέρ έλεγε, δεν είχε κάτι στο description. Και λογικά είμαστε σε ξενοδοχείο, είμαστε σε πολυκατοικία. Το πάτωμα κάτω βέβαια είναι ξέρετε έτσι. Εγώ θα πάω προς τα σασέρ. Φαντάζεσαι να είναι απλά να πας στο σασέρ και να τερματίζει. Υπάρχουν κάποια game που είναι έτσι troll. Το έκανα και περιμένουμε τα σασέρ. Σίγουρα μακρύς διάδρομος σημαίνει ότι κάτι θα έρθει. Άρα θα μπω με την όπισθεν. Μη με παρεξηγήσει κάποιος αν βγει κάποιος γείτονας. Δεν είμαι περίεργος. Πάτησα ένα κουμπί. Όποιον να είναι. Δεν ξέρω τώρα που θα με πάει. Αν το ήξερα δεν θα το έπαιρνα. Αν το ήξερα ότι θα με φέρεις εδώ δεν θα το έπαιρνα. Φακό δεν έχουμε έτσι. Ούτε καν τρέχει. Ούτε αυτός τρέχει. Ούτε η προηγούμενη έτρεχε, ούτε αυτός τρέχει.
Τα μάτια σου, όταν τα βλέπω και δακρύζουν, και τι θε... Εντάξει, game, συγγνώμη που σε κατηγόρησα, συγγνώμη για την παρεξήγηση. Δεν ήξερα ότι αν έρθει εδώ θα μου δώσει το φακό. Βέβαια, σταματήστε να με κοιτάτε. Γυρίστε το βλέμμα σας αλλού. Πριν να είναι αργά. Εγώ νόμιζα ότι είναι κάτι jumpscare στο παιχνίδι και ήταν ένας κάγκουρας απ' έξω, ρε. Για να μου δώσει φακό, φαντάζομαι πως πρέπει να ξαναγυρίσω. Ναι. Αλλά θα με πάει μέσα στο σκοτάδι, στο απόλυτο σκοτάδι. Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Πάμε να δούμε μαζί. Και δεν έχω ιδέα άμα με πηγαίνει κάτω, άμα με πηγαίνει πάνω. Θα ήθελα να ξέρω. Προφανώς πριν, δεν θέλω να κοιτάξω. Απλά να βοσβήναν τα φώτα. Και τώρα χάλασαν. Δεν ξέρω αν είμαστε στον ίδιο όροφο. Πιθανότατα να είμαστε στον ίδιο όροφο. Και εννοείται, αν δεις σε horror game πόρτα ανοιχτή, θα Α, νόμιζα ότι θα πρέπει να μπω. Πήγα με τρομάξει, αλλά δεν ξέρει σε ποιο μιλάει. Δεν ξέρει ποιον πάει να τρομάξει. Και... Α, okay. Γιατί δεν μπορείς να τρέξεις, δεν μπορείς να κάνω κάτι. Όλα καλά, δεν τρόμαξε. Μπορείς να μου δώσεις κάποια πληροφορία όμως, game, γιατί η πόρτα ανοίγει, δεν ανοίγει. Λογικά δεν ανοίγει, γυρνάμε. Όπου έχει φως πάμε. Όπου είναι το φως, εκεί πρέπει να πας. Ξανά ασανσέρ, γιατί όχι. Πάμε. Μάλιστα. Αν είσαι πτώμα, πώς κουνιέσαι. Δεν με πειράξει έτσι, έλα να σου δώσω φυλάκι. Είσαι cute κατά. Είσαι cute κατά βάθος. Τα μάτια ήρθαν εδώ. Για πάμε να δούμε τι συμβαίνει στο βάθος. Οκ. Και τι θα μου πει εδώ. Και γιατί με έφερες μέχρι εδώ. Το βλέπετε αυτό κάτω. Είναι η σκιά αυτού νου τώρα, δεν μπορώ να καταλάβω. Μάλλον είναι η σκιά αυτού νου. Ελπίζω να είναι η σκιά αυτού νου. Δεν έχει κάτι εδώ, έτσι έλεγε το σημείωμα. Φεύγω, εντάξει. Ό,τι λέει το σημείωμα κάνω κι εγώ, μη μου αγχώνεσαι. Τι φάση ρε μπρο. Όχι, αυτό όντως είναι η μεγαλύτερη μου φοβία. Να μείνει ή να κοπεί το σειρματόσκηνο, δεν ξέρω τι κρατάνε τα σύγχρονα σανσέρ όταν το παίρνω και επίσης είμαι και κλειστοφοβικός. Ναι, αυτό όντως το κάνει horror πλέον για μένα. Ειδικά αυτή εδώ η τρύπα. Τώρα εγώ να βγω από την τρύπα, να βγω κανονικά. Με έχεις μπερδέψει ρε game. Όπα. Πρέπει να κοιτάμε πάνω. Το περίμενα, δεν ξέρω, δεν τρόμαξα. Το έχω χαμηλό στο game, αλλά και πάλι είναι full δυνατό. Αυτό ήτανε και τις πέμπτες στο βίντεο. Όσοι τα βλέπετε πραγματικά, με στηρίζετε πάρα πολύ. Αυτά τα βίντεο δεν τα βλέπει σχεδόν κανείς, αλλά εγώ θα συνεχίσω να βγάζω ένα διαφορετικό βίντεο κάθε Πέμπτη. Να σπάει λίγο μωρέ τη μονοτονία του Stam Guys και του GTA. Θέλω κι εγώ σαν gameplays να κάνω και άλλα παιχνιδάκια. Μπορεί την επόμενη να είναι κάποιο troll, μπορεί να είναι πάλι horror. Μ' αρέσουν τα horror αρκετά, έχουν πλάκα. Πιστεύω να απόλαυσες αυτό το επεισόδιο. Αν γουστάρεις, κάνε ένα like, δεν έχει πολύ σημασία. Γιατί ξέρω αυτά τα βίντεο θα τα δουν τουλάχιστον 500-600 άτομα πολύ, τουλάχιστον με views λέω, 500-600-700 άτομα από ό,τι φαίνεται από τα views. Αν γουστάρεις πάντα και ένα subscribe, αν δεν θέλεις να χάνεις τέτοια βιντεάκια κάθε Πέμπτη. Ήμουν ο Σάκας Baby, ο πιο όμορφος YouTuber και δεν έχω ιδέα από εδώ και πέρα τι άλλο να πω. Αυτά, τα λέμε, έλα, κλείσε.